μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Ο ΚΑΟΚ έχασε από τον ΠΑΟΚ με 68-64 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ. Εκμεταλλευόμενος την υπεροχή του στη ρακέτα που μάζεψε συνολικά 20 επιθετικά rebound, το ΚΑΟΚ είχε τον έλεγχο στην πρώτη περίοδο. Προηγήθηκε με 18-11 στο 1 το λεπτό, χρονικό σημείο στο οποίο άρχισε να αφυπνίζεται ο ΠΑΟΚ, βελτιώνοντας την αμυντική συμπεριφορά του και με βασικούς εκφραστές του, τους Λαφκόρτ, Κακαρούδη, ο δικέφαλος, έτρεξε σε ρή 6-14 με το οποίο πήρε τα ενία στο μάτς το 15 με 24-25. Ανέβασε τη διαφορά του στο 18 στους 4 πόντους με 29-33 και στο 25 στους 7 πόντους με 35-42, έχοντας καταλυτική την επιθετική δράση του Τσόχλα. Οι δραμνοί δεν εγκατέλειψαν τη μάχη, μείωσαν αρχικά στο μισό καλάθι στο 27ο λεπτό με 43-44, ισοφάρισαν στο 32ο με το 51-51 και απέκτησαν εκ νέου κεφάλι στο σκορ στο 35ο λεπτό με 57-53, με του Ζάρα και Λό να σκοράρουν ποικιλοτρόπως. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με σερί 0-10 με τους Κάρτερ, Χαραλαμπίδη και Βον και έγινε μία ακόμη φορά οδηγός στο μάτς. Λάθη, χάσαμε κάποια rebound, κάποιες λάθος επιλογές, αλλά στο τέλος είμαστε συγκεντρωμένοι και κρατάμε την πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια. Εντάξει, πολύ όμορφα συναισθήματα ένιωσα και εγώ. Πάρα πολλοί φίλοι, εντός, εκτός γραμμών. Ένιωσα πολύ όμορφα. Τι ήταν αυτό που έφερε τη μνήμη να το πει και γύρω στις αρχές της τέταρτης περίοδου, γιατί είχε ο ΚΑΟΚ να ξεφεύγει, να έχει κάνει δική του ανατροπή και γύρισε ο πρώτο το παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω είναι θέμα καθαρού μυαλού, εμπειρίας. Κάναμε κάποιες σωστές επιλογές. Κράτησε την μπάλα περισσότερο ο Χαραλαμπίδης, που είναι σε δύσκολες καταστάσεις είναι ο καλύτερος παίκτης να έχει την μπάλα. Και κλικές λεπτομέρειες. Έκανε ο Μάρκ ένα φοβερό κόψιμο συνεδριασμό. Και στο τέλος φύγαμε εμείς νικητές. Εντάξει. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά δεν κοιτάμε τα σερί, κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Θέλοντας και εμείς πρέπει να ξεχνάμε πολύ γρήγορα το προηγούμενο μάτς και να επικεντρωνόμαστε στο επόμενο, καθώς σε δύο μέρες τώρα, παράδειγμα, παίζουμε στη Ρωσία. Οπότε κυλάει πολύ γρήγορα ο χρόνος και συνεχίζουμε. Το μάτς το φέραμε πολύ κοντά, αλλά στο τέλος νομίζω το μάτς κρίθηκε σε 2-3 φάσεις. Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, ώστε ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη. Η μπάλα πήγε στο Χαραλαμπίδη, είναι πολύ έμπειρος παίχτης, είναι καλός παίχτης, πήρε κάποια φάουλ, έβαλε τις βολές, εμείς από την άλλη πλευρά κάποιες φάσεις δεν τις διαχειριστήκαμε σωστά. Είναι ένα νούμερο το οποίο είναι τιμητικό για την ομάδα μας. Στο αντίστοιχο κυπέλλου είχε κάνει 26. Απ' την άλλη μεριά, στα τελευταία λεπτά, 2-3 φάσεις στην άμυνα νομίζω ήταν καθοριστικές. Κάποιες αδράνειές μας σε αυτό το κομμάτι που ήμασταν πολύ κοντά στο να βγάλουμε την άμυνα, τελικά φάγαμε καλάθι από μια προσεξία, έλλειψη συγκέντρωσης, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Στο τέλος, τα παιδιά μας είναι και λίγο νεαρά τα περισσότερα, οπότε και αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και στην επίθεση, λίγο πάω στα τελευταία 3-4 λεπτά, μας έβγαλε εκτός αγώνα, λίγο εκτός ρυθμού με τις αλλαγές, με το δυνατό παιχνίδι πάνω στην μπάλα. Δεν μπόρεσαμε να βάλουμε κάποια ένα-δύο lay-up που είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε. Και στο τέλος, η εμπειρία και η κλάση του Χαραλαμπίδη με τις βολές και τον τρόπο που παίρνει τα φάουλ έδωσαν στον ΠΑΟΚ τη νίκη.